Το πρόβλημα του πολιτισμού δεν αφορά μόνο τους καλλιτέχνες και μάλιστα στην περίοδο της πανδημίας η έλλειψη διαζώσης πολιτιστικής δραστηριότητας είναι κοινωνικό πρόβλημα. Ο πολιτισμός όπως η υγεία, η μόρφωση, η εκπαίδευση είναι κοινωνικό δικαίωμα και αφορά όλο το λαό και πρέπει να χορηγείται στο λαό με ευθύνη του κράτους. Και βέβαια την ίδια στιγμή μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για την εξασφάλιση της επιβίωσης των καλλιτεχνών, αλλά βλέπουμε να βρίσκονται αμέσω εκατομμύρια για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι μάλιστα με αφορμή την πανδημία βρίσκουν την ευκαιρία και να χειροτερεύουν παραπέρα τα εργασιακά δικαιώματα και τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων του κλάδου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί ότι μπορούν να αναπτυχθούν όλες οι πολιτιστικές δραστηριότητες, πρέπει να ανοίξουν όλοι οι χώροι, υπάρχουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, πρέπει να βρεθούν τα απαραίτητα, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και από τους εργαζόμενους και από τα κόμματα. Η κυβέρνηση πρέπει να σκύψει σε αυτό, γιατί μπορεί να προστατευθεί, μπορεί να προστατευθεί και η υγεία των εργαζομένων στον κλάδο, όπως και το κοινό που θα παρακολουθεί αυτές τις παραστάσεις. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να υπάρξει Καμιά αρνητική ε, υποχώρηση σε εργασιακά δικαιώματα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρξουν μειώσεις μισθών, δεν πρέπει να υπάρξουν απολύσεις, δεν πρέπει να υπάρξει εντατικοποίηση στον κλάδο, δεν πρέπει ε, να μένουν απλήρωτες οι υπερορίες των εργαζομένων. Και οπωσδήποτε το επίδομα στήριξης πρέπει να δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού, όπως και στους επαγγελματίες του χώρου.